Θερμό χειμώνα προαναγγέλουν οι εκπαιδευτικοί με αφορμή τις αλλαγές που προωθούνται από την κυβέρνηση στο ασφαλιστικό και στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους στην αλλαγή του καθεστώτος πρόσληψης των εκπαιδευτικών που εξήγηλε η αρμόδια υπουργός, καθώς θεωρούν αδιαπραγμάτευτο το 60-40% στις προσλήψεις μονίμων αναπληρωτών. Οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, όπως έγινε και στο παρελθόν με την κατάργηση της επιθυρίδας, εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί, θα προκαλέσει αναταραχές στο χώρο της παιδείας. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση και θεωρούμε ότι χωρίς διάλογο τέτοια μέτρα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Οι ανακοινώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, που αφήνει 25.000 αναπληρωτές ορομίσθιος ξεκρέμαστος, αφού πρώτα τους πήραν την ψήφο, τώρα τους πετάνε σαν στημένες λιμονόκοπες, είναι ό,τι άθλιο και ό,τι χειρότερο συμπαιγμός μπορούν να φανταστείτε. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα στη μοριοδότηση, διότι πήγανε στα πιο απομακρυσμένα μέρη ορομίσθιοι και αναπληρωτές να μπορέσουν κάποτε να διοριστούν. Και βέβαια είμαστε υπέρ της κατάργησης των ορομισθείων και υπέρ της κατάργησης των αναπληρωτών, μόνιμη θέση εργασίας και να προχωρήσουν. Επίσης, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών μέσω του ΑΣΕΠ είναι για την εκπαίδευση ό,τι χειρότερο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενημερωτικές συνελεύσεις των συλλόγων δασκάλων σε όλη την περιφέρεια, ενώ για την επόμενη εβδομάδα έχει οριστεί να συγκληθεί η Ολομέλεια των Προέδρων, η οποία και θα αποφασίσει το διεκδικητικό πλαίσιο με απότερο στόχο την διοργάνωση κινητοποιήσεων.